Μια σημαντική και καθοριστική διαδικασία μετά από τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι και αυτή τη συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους για μια θέση στα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ της χώρας. Οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τόσο το δελτίο και βέβαια τις σχολές πριν την υποβολή, καταληκτική ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η 16η Ιουλίου. Όλες αυτές τις ημέρες το γραφείο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων εξυπηρετεί τους χιλιάδες μαθητές, παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Το μηχανογραφικό είναι μια τόσο σημαντική διαδικασία που μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ενός παιδιού σε σχολή που τον ενδιαφέρει. Πρέπει λοιπόν ο κάθε υποψήφιος να εξαντλήσει όσο χρειάζεται. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 16 του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα, είναι η τελευταία ημέρα καταληκτική. Και πριν μπει στη λογική του να καταθέσω μηχανογραφικό ή οριστικό ή προσωρινό, να έχει ψάξει καλά. Άρα το μυστικό βρίσκεται στην πληροφόρηση. Και τέτοιες πληροφορίες διατίθενται στο διαδίκτυο. Το δικό μας το γραφείο ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνει, δηλαδή τα παιδιά που θα έρθουν εδώ θα καθίσουμε μαζί τους και θα συζητήσουμε πάνω στο τι τους ενδιαφέρει, θα δώσουμε ειδικές πληροφορίες για τα τμήματα, θα κάνουμε ταξινόμηση των σκέψεών τους. Το βασικό είναι τι ενδιαφέρει το παιδί. Θα κινηθείτε λοιπόν όσοι δεν έρθετε στο γραφείο, όσοι δεν ζητήσετε ειδική βοήθεια, θα κινηθείτε βάσει δύο ιστοσελίδων με τις οποίες δουλεύουμε και προτείνει και το Υπουργείο Παιδείας. Η μία λοιπόν ιστοσελίδα πληροφορίες τμήματων, τι περιέχει το κάθε τμήμα, επαγγελματικά δικαιώματα, μαθήματα, μεταπτυχιακά, είναι η mysep.gr, www.mysep.gr, σελίδα ενός άλλου και ΣΥΠ στην Ελλάδα, από την Πιερία. Επίσης υπάρχει η SEP4U, σελίδα επίσης και ΣΥΠ, πάρα πολύ καλές πληροφορίες, και η σελίδα επαγγέλματα.oeth.gr για να έχει μια πλήρη εικόνα και των επαγγελμάτων. Αφού λοιπόν το κάθε παιδί κάνει αυτή την πληροφόρηση, μπορεί να δει τι τον ενδιαφέρει και τι όχι, να συγκεντρώσει τμήματα σε ένα λευκό χαρτί που τον ενδιαφέρουν, να ταξινομήσει το ενδιαφέρον του για τα τμήματα και να κάνει ένα πρόχειρο μηχανογραφικό. Για άλλη μια χρονιά πάντως, όπως τόνισε με δηλώσεις του ο υπεύθυνος του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Παύλος Σοφόπουλος, πρώτες σε προτιμήσεις έρχονται η νομική, η ψυχολογία, οι πολυτεχνικές σχολές, η ιατρική, καθώς και τα τμήματα οικονομικών και διοίκησης. Παρότι ένα μηχανογραφικό έχει περίπου 450 τμήματα, ΑΕΗ και ΤΕΗ, παρότι περίπου τα μισά από αυτά συνολικά ΑΕΗ και ΤΕΗ μπορεί να μην έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, οι αξίες είναι σταθερές, όπως είπατε, και τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν από το πρώτο πεδίο κυρίως νομική και ψυχολογία, από το δεύτερο πεδίο κλασικά τα πολυτεχνία, από το τρίτο πεδίο η ιατρική παραμένει σταθερή αξία και από το τέταρτο πεδίο κυρίως τα τμήματα που αφορούν τη διοίκηση και τα οικονομικά. Όμως, πράγματι, επειδή υπάρχουν πολλά τμήματα, είναι καλό μέσω των ιστοσελίδων τα παιδιά να δουν το περιεχόμενό τους και να τα ταξινομήσουν, να συμπεριλάβουν και άλλα τμήματα. Να μην μείνουν δηλαδή μόνο στα κλασικά, όχι ότι είναι κακά, αλλά ίσως ο καθένας δει αλλού το ενδιαφέρον του. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, έχει διαπιστωθεί πως πολλά παιδιά έρχονται για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου στο κέντρο με έναν όρο, όπως τόνισε ο κ. Σοφόπουλος, να μην επιλέξουν σχολή εκτός των Ιωαννίνων. Υπάρχουν όμως, όπως τόνισε ο κ. Σοφόπουλος, λύσεις τις οποίες θα πρέπει να εξετάζει κάθε οικογένεια, προκειμένου ο μαθητής να μην περιορίζεται όσον αφορά την επιλογή της σχολής. Όντως, αυτό είναι όλο και πιο έντονο. Όσο περνούν τα χρόνια, η κρίση, οι συνέπειες της κρίσης αποδεικνύονται και σε αυτό το τομέα. Άρα τα παιδιά επιλέγουν και πολλά παιδιά έρχονται εδώ με έναν όρο, τίποτα άλλο πέρα από τα τμήματα της πόλης. Εδώ, αν μου επιτρέπετε να τονίσω κάτι ιδιαίτερως χρήσιμο, υπάρχουν δυνατότητες και στις άλλες πόλεις και τα παιδιά με τους γονείς τους, ας τα συζητήσουν αυτά. Ήδη ξοδεύουν έναν προϋπολογισμό για φροντιστήρια. Η κάθε οικογένεια μπορεί να υπολογίσει αν αυτόν τον προϋπολογισμό μπορεί να τον κρατήσει και άλλα 4 χρόνια όταν θα φύγει το παιδί. Μπορεί να δει εστίες, μπορεί να δει συγκατοίκηση, μπορεί να δει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που αντιστοιχεί σε περίπου 100 ευρώ το μήνα. Και έτσι με τον έναν ή άλλο τρόπο να βρει λύσεις δύσκολες,
αλλά το παιδί να μην περιοριστεί στις επιλογές της πόλης. Τέλος, ο κ. Σοφόπουλος, ερωτηθείς σχετικά, αναφέρθηκε στο σημαντικό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, καθώς τα δύο μόλις άτομα που στελεχώνουν σήμερα το κέντρο δεν αρκούν για την εξυπηρέτηση των 8.000 μαθητών των Ιωαννίνων. Ναι, δεν θέλω να το πω σαν να... και να θέλω να ακουστεί κάπως, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε και οι δύο σε άδεια. Και η συνάδελφός μου που παραμένει στο γραφείο είναι σε άδεια καλοκαιρινή από 1η Ιουλίου και εγώ από χτες, την οποία παραβιάζουμε. Αυτό δεν το λέμε γιατί ζητάμε κάτι περισσότερο. Αλλά και το απόγευμα θα μείνουμε εδώ γιατί θα χρειαστεί να καλύψουμε τις ανάγκες. Αυτό ίσως αν είχε κάποια χρησιμότητα αυτή αυτό που μόλις αναφέραμε θα ήταν ότι μάλλον όσοι έχουν τη δυνατότητα καλό θα ήταν να ενισχύσουν την υπηρεσία μελλοντικά και να φέρουν σταθερά δύο άτομα εδώ τα οποία, ή και περισσότερα τα οποία θα μπορούσαν να παράσχουν αυτό το έργο όχι μόνο τις ημέρες του μηχανογραφικού και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαστε λίγοι για 8.000 μαθητές στα Γιάννενα.